Τώρα, εμείς εδώ με τη βοήθεια του συναδέλφου μου, του κυρίου Γιώργου Λεκάκη, που είναι δημοσιογράφος, αλλά κατ' εβάση, κύριε Λεκάκη, σας χαρακτηρίζει η μεγάλη σας έρευνα για αυτό το ζήτημα, τα βιβλία σας και η ευάθυνση στο ζήτημα. Θα ήθελα να μας αποσαφηνίσετε την οικονομική διάσταση όλου αυτού του ζητήματος, για να καταλάβουμε αν είναι ένα θέμα που προσφέρεται για πολιτική, τέλος πάντων, εκμετάλλευση, ή αν πραγματικά μπορεί η χώρα κάτι να διεκδικήσει και να βάλει στα ταμεία της. Εντάξει, είναι και το ηθικό κομμάτι ένα σκέλος, αλλά επειδή είμαστε στην εποχή των οικονομικών και των άδειων ταμείων, να το δούμε από αυτή τη σκοπιά. Ωραία. Πολύ σωστά το θέσατε. Τι μπορεί να βάλει στην τσέπη της η ελληνική κυβέρνηση, η Ελλάδα, βασικά. Ρεαλιστικά γιατί πάντα. Γιατί τα χρήματα δεν είναι της ελληνικής κυβερνήσεως, καμίας ελληνικής κυβερνήσεως, είναι του ελληνικού λαού. Πολύ σωστά. Άρα λοιπόν, τι μπορούμε να βάλουμε στην τσέπη μας. Στην τσέπη μας μπορούμε να βάλουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι τα κατοχικά δάνεια, που είναι μια συμφωνία που έκαναν δύο κράτη, το ελληνικό με το γερμανικό. Η Ελλάς τότε δάνειζε το γερμανικό κράτος διάφορα ποσά, πολλά ποσά θα σας πω. Και το δεύτερο είναι η κλεμμένη πολιτιστική θησαυρή, που είναι αρχαίοι αρχαιολογικοί χώροι που εκλάβησαν και μουσεία, βυζαντινά κοιμήλια και βιβλιοθήκες. Επίσης, σε αυτό το μεγάλο κομμάτι είναι και οι φθορές και οι λαϊλασίες μνημείων. Δηλαδή, και όχι μόνο κινητά αντικείμενα, αυτά που βάλανε στην τσέπη τους και πήραν και φύγανε, αλλά και καταστροφές που κάνανε στον Παρθενώνα, στο ναό του Σουνίου κλπ. Δηλαδή, σε μνημεία που είναι στερεά. Για ποιο λόγο αυτά είναι άμεσα απαιτητά, και επαναλαμβάνω, το κατοχικό δάνειο λέτε και η κλεμμένη πολιτιστική θησαυρή? Γιατί αυτά τα δύο είναι καθαρά μια πολιτική απόφαση. Είναι καθαρά μια κυβερνητική απόφαση. Το ένα είναι συμφωνία δύο μερών, δύο κρατών, που εμπίπτει στο διεθνές δίκαιο και είναι πάρα πολύ απλό να το συζητήσουν, όχι να το συζητήσουν, να το βάλουν στους λογαριασμούς τους και στα ισοζύγια τους. Το δεύτερο, υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις που λένε πάρα πολύ απλά, απαγορεύεται να κλέβεις τον πλούτο, τον πολιτιστικό πλούτο μιας χώρας, ακόμα και όταν είσαι ο κατακτητής της. Ακόμα δηλαδή και αν αυτή η χώρα είναι υποκατοχήν από εσένα. Αυτό απαγορεύεται. Και όχι μόνο απαγορεύεται, αλλά υπάρχει και διεθνής πρακτική που λέει με ποιον τρόπο όλα τα αρχαία αντικείμενα τα οποία δεν έχεις νομιμότητα να τα κατέχεις στη χώρα σου, τα έχεις σε μουσεία, δηλαδή χωρίς να μπορείς να αποδείξεις ότι τα κατέχεις νόμιμα από ανασκαφές ή από δωρεές των αρχαιολογικών υπηρεσιών κλπ. Πρέπει να τα επιστρέψεις. Οπότε ωραία. Είναι δύο πράγματα λοιπόν τα οποία πολιτικά τίθενται απλά, καθαρά, μεταξύ, όπως λένε οι Γερμανοί, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Αφού λοιπόν είναι γερμανική παροιμία αυτή, να πάμε στους Γερμανούς και να τους πούμε: έλα εδώ, εσείς έχετε μια παροιμία που λέει ότι οι λογαριασμοί πρέπει να πληρώνονται ακόμα και μεταξύ φίλων. Έλα εδώ, φιλαράκι. Έλα εδώ, κάτσε κάτω. Μου έχεις πάρει αυτά τα δάνεια επικατοχής. Έχεις υπογράψει για αυτά. Έχει υπογράψει το κράτος σου με το κράτος μου. Έχεις ξεκινήσει να δίνεις δόσεις. Σημαίνει ότι έχεις αναγνωρίσει. Έτσι. Άσχετα αν οι δόσεις αυτές που έδωσε ήταν με επιταγές οι οποίες δεν είχαν αντίκρισμα. Ήταν οι μοναδικές πέτσινες επιταγές στον κόσμο που εξέδωσε κράτος. Ο διεθνής μπαταχτσής του κόσμου, δηλαδή η Γερμανία, έχει και σε αυτό το τομέα ένα προτέρημα, μια πρωτοπορία. Εξέδωσε ακάλυπτες επιταγές. Τι αποκαλύπτει η ιστορία, αρκεί να τις καλύζεις. Μπράβο. Αυτό μπορεί κάποιος να πει. Ακριβώς. Αυτό τα έχει αποκαλύψει όλα ο Τζανέτος Ογκούσκο στο βιβλίο του «Ιδού ο λογαριασμός σας, κυρία Μέρκελ». Θέλω τώρα για να ολοκληρώσουμε λοιπόν, άρα, το λοιπόν, σύνολο. Είναι μια απέτηση που έχουμε από τα χρήματα που δανείστηκε η Γερμανία από την Ελλάδα. Το γερμανικό κράτος από το ελληνικό κράτος. Αυτά είναι μια συμφωνία δύο κρατών. Το ποσό, πριν λοιπόν, περάσουμε στα νούμερα, πω, όχι, θέλω να το κρατήσω. Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις και μου αρέσει και η αγωνία, μου αρέσει να κορυφώνεται. Μιλάμε τώρα, μας μιλάτε για το κατοχικό δάνειο και για τους κλεμμένους πολιτιστικούς θησαυρούς. Λέτε ότι είναι άμεσα απαιτητά για αυτούς τους λόγους. Ναι, αυτά τα δύο δεν χρειάζονται ούτε δικαστήρια να πάμε, ούτε να τρέχουμε σε νομικούς, ούτε σε δικηγόρους, ούτε τίποτα. Σε αντίθεση με τις γερμανικές αποζημιώσεις που έχουν πολύ νομικό δρόμο. Σε αντίθεση λοιπόν, όχι μόνο αποζημιώσεις, σε αντίθεση με τις αποζημιώσεις που ο Γερμανός έκανε, σκότωσε και δολοφόνησε και έκανε ολοκαυτώματα σε χωριά όπου υπάρχουν νεκροί, υπάρχουν ιδιωτικές περιουσίες χαμένες κλπ. Αυτά είναι θέματα δικαστικά που τραβούν σε μάκρος. Θα τραβήξουν σε μάκρος, είναι δικαστικό το θέμα. Αυτά λοιπόν έχουν μια πορεία. Σε αντίθεση με άλλες απαιτήσεις, παραδείγματος χάρη, οι Γερμανοί κατέστρεψαν όλα τα πυροσβεστικά οχήματα της Ελλάδος. Είναι μια δικαστική διεκδίκηση που πρέπει να κάνει η πυροσβεστική υπηρεσία έναντι της Γερμανίας. Μάλιστα. Οι Γερμανοί κατέστρεψαν όλες τις υποδομές. Γεφύρια, λιμάνια, αεροδρόμια κλπ. Είναι φορείς που πρέπει να κάνουν τη δικαστική τους διεκδίκηση. Οι Γερμανοί ξάφρισαν τα ασφαλιστικά ταμεία.
Όταν είχαμε χρήματα στα ασφαλιστικά μας τα μία πριν μπουν οι Γερμανοί και όταν φύγανε δεν άφησαν ούτε μία δεκάρα τσακιστή στα ασφαλιστικά ταμεία της Ελλάδος. Ποιος το ξέρει αυτό? Γιατί σήμερα έχουν έλλειμμα τα ασφαλιστικά ταμεία? Γιατί δεν πληρώνουν οι Έλληνες ή γιατί ξαναρχίσαμε από την αρχή, από το 50, να ξαναπληρώνουμε τα ταμεία? Διότι τα λίστεψαν οι Γερμανοί. Λοιπόν, αυτό είναι δύσκολο πολύ όμως. Είναι χρονοβόρο, δεν είναι δύσκολο, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Θέληση, πολιτική θέληση. Εγώ προσθέτω από την οικονομική διάσταση και ανάλυση του ζητήματος να καταλάβουμε και συγκρίνοντας ποια ακριβώς θα είναι τα λόγια του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, να έχουμε μια καθαρή αντίληψη όλοι οι Έλληνες πολίτες και φορολογούμενοι. Πού βρίσκεται η αλήθεια και πού γίνεται πολιτικός, πού μιλάμε απλώς, πού αναφερόμαστε ως πολιτικό λόγο κενό. Ναι, πολιτική σπαρκούλα. Χωρίς αντίκρισμα. Δεν μπορώ να είμαι... Αυτή είναι η πρόθεσή μου. Δεν μπορώ να είμαι μάντης, δεν μπορώ να ξέρω τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αλλά με τις πρακτικές όλων αυτών των χρόνων, εμπειρία όλο αυτό το χρόνο στο ρεπορτάζ και στην ιστορία, έχω να σας πω ότι κάθε φορά τις ίδιες αχλαμάρες λένε. Και τα ίδια ψέματα λένε. Και τις ίδιες ανακολουθίες ακολουθούν. Λένε ότι θα διεκδικήσουν, λένε ότι θα κάνουν κάτι, λένε ότι έχουν βάλει το θέμα στο τραπέζι και τίποτα δεν κάνουν. Παραδείγματος χάρη, να σας πω πάρα πολύ απλά, οργανώθηκε μια επιτροπή της Βουλής, η οποία έβγαλε ένα πόρισμα, δούλευε και ξαναδούλευε και τον κόσμο δούλευε και καλούσε και ξεκαλούσε και κανέναν από εμάς δεν κάλεσε που έχουμε γράψει βιβλία και έχουμε ασχοληθεί με όλα αυτά τα θέματα. Έτσι, μεταξύ τους βγάλανε ένα πόρισμα. Το οποίο πόρισμα είναι οι ίξες αφήξεις. Είναι ό,τι έχουν πει όλοι περίπου στο να το βάλουμε κάτω, να το βάλουμε. Είναι ένα σύντακτο πόρισμα. Στην ουσία θα το χαρακτηρίζα όδιν εν όρος και τεκεν μην. Έτσι. Και τελικά ένα πράγμα το οποίο δεν βγάζει εις άκρη. Λένε διάφορα πράγματα το οποίο δεν δεσμεύει κανένα. Θέση δεν παίρνει. Έτσι, σε αντίθεση με το νομικό συμβούλιο του κράτους, που έχει βγάλει ένα πόρισμα που στην αρχή ήταν απόρριτο και μετά έγινε φεύγει βολάν μέχρι σε όλα τα καφενεία υπήρχε, που έλεγε ακριβώς τους τρόπους πρέπει να διεκδικήσουμε τα πράγματα. Δεν άρεσε βέβαια στον κύριο Βενιζέλο και το βάλει στο σιρτάρι. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα. Για να μιλήσουμε τώρα κλείνοντας και με συγκεκριμένους αριθμούς. Τι σημαίνει σε αριθμούς το κατοχικό δάνειο? Το κατοχικό δάνειο σε αριθμούς σημαίνει ότι η Γερμανία από αυτά που δανείστηκε από την Ελλάδα μαζί με το clearing, σύμφωνα με τις μελέτες του Τζανί του Γκούσκου, είναι από 300 έως 350 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα άμεσα απαιτητά αύριο. Υπάρχουν και μελέτες όπως το Δημοσθένη του Κούκουνα που λένε 500 και 500 και. Αλλά πας περίπτωση εγώ σας παίρνω μια μετριοπαθή έρευνα του φίλου μου, του οικονομολόγου και μέλους της Επιτροπής Διεκδίκησης Κατοχικού Δανείου και Κλαπέντων Πολιτιστικών Θησαυρών, του Τζανέτο του Γκούσκου, του οικονομολόγου. Με τρεις διαφορετικούς τρόπους λοιπόν έχει φτάσει το θέμα, έχει εξετάσει το θέμα του δανείου και καταλήγει ότι είναι από 300 έως 350 δισεκατομμύρια ευρώ σήμερα. Μόνο το δάνειο. Μάλιστα. Μόνο το δάνειο. Τώρα, ουτοπικό δεν είναι τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση χαμένη παρά μόνο εκείνη που εγκατέλειψες, έλεγε ο Κλεόβουλος ο Λίνδιος. Και όσο εσείς οι δημοσιογράφοι το ανακοινείτε, τόσο πιέζουμε. Τώρα, τα κλαπέντα αρχαία, η αρχαιολογική θησαυρή, οι κινητοί, αυτοί που μπορούσαν να πάρουν και να φύγουν, για τους πάνε στις συλλογές, στα μουσεία τους, στα σπίτια τους, δεν ξέρω εγώ πού αλλού τα είχαν πάει. Είναι περίπου 8.500 αντικείμενα κινητά από την έκθεση του 46 του ελληνικού κράτους. Μην σας πω τις δικές μου έρευνες, ίσως δεν έχουν σημασία. Η έκθεση του 46 ζημίες κατοχής από Γερμανούς είναι 8.500 αντικείμενα, τα οποία, εάν τα βάλεις σήμερα, πολύ απλά, στο Σόθμις και σε διάφορους άλλους οίκους που κάνουν δημοπρασίες, παρανόμως και κανείς δεν τους κυνηγάει. Ούτε το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού έχει πάει ποτέ να σταματήσει μια τέτοια δημοπρασία. Παράνομων και κλεμμένων αρχαίων αντικειμένων. Και τους βάλεις εκεί και δεις τι τιμές πιάνουν άλλα αντίστοιχα αντικείμενα. Το κόστος τους είναι πάνω από 1,5-3 εκατομμύριο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι, πας στη Γερμανία και τους λες, έχεις νόμιμη απόδειξη κατοχής αυτού του αντικειμένου. Αν δεν την έχει, πρέπει να σου το επιστρέψει ή να σε αποζημιώσει. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Μόνο οι φοβιτσιάριδες και όσοι δεν θέλουν, δεν πάνε να τα διεκδικήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεκάκη. Να είστε καλά. Στόχος ήταν να είμαστε ενήμεροι τι αποδεικνύουν τα έγγραφα, τι αποδεικνύουν οι έρευνες και τι δυναμική υπάρχει. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως ότι όλα αυτά πρέπει να συγκεραστούν με την πραγματικότητα. Καλά είναι να έχουμε γνώση του πού είμαστε και τι μπορεί να γίνει από αυτά που μας λένε. Δεν έχει καμία σχέση η πραγματικότητα. Η ιστορία είναι ιστορία. Έχουν το απαράγραπτον, δεν μπορεί να τα παραγράψει κανείς. Έτσι. Οπότε είναι ιστορία. Τι είπαν οι συγκέρια σήμερα που η Ελλάδα είναι έτσι και αύριο ήταν αλλιώς. Και αύριο μπορεί να είναι αλλιώς. Και να βοηθήσει, δεν διαφωνώ. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.